Καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση, η οποία όπως γνωρίζετε είναι αφιερωμένη στην Κασιατική καταστροφή. Συμπληρώθηκαν φέτος 100 χρόνια και ο φιλοτεχνικός βέβαια δεν μπορούσε να μείνει εκτός εκδηλώσεων που όπως γνωρίζετε πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μουσικολογοτεχνικό αφιέρωμα με κείμενα σπουδαίων συγγραφέων οι οποίοι έχουν γράψει σχετικά, όπως η Διδό Σωτηρίου, της Φιλίας Βενέζης, και να παρουσιάσουμε και τον ευληματικό, τον σπουδαίο δίσκο, τον αριστερηγηματικό δίσκο του Απόστολου Καρδάρα σε στίχους του Πυθαγόρα, Μικρά Ασία. 100 χρόνια συγκυρώθηκαν τούτο το Σεπτέμβρη, από τότε που ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε από τις προγονικές αιστείες του. Και είναι αυτός ο ξεριζωμός ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια της νεότερης ιστορίας μας. Αυτή η μεγάλη μετικεσία, όπως έγραψε ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, ο ξεριζωμός και το ξαναφύτεμα στο αρχαίγωνο πάτριο έδαφος πλήθους Ελλήνων, δεν άλλαξε μονάχα την κοινωνική σύνθεση, δεν έδωσε μονάχα ένα πλούσιο, φανταχτερό και ζωντανό χρώμα στην καθημερινή ζωή, μα συντέλεσε και μια ψυχική και πνευματική μετατροπή που βρήκε και στην τέχνη την αρμόδια έκφρασή της. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε, όπως το προείπε και ο Πρόεδρος, ότι τα 11 τραγούδια του δίσκου σφραγίστηκαν από τις έξοχες ερμηνείες του Γιώργου Νταλάρα και της Χαρούλας Αλεξίου, που με αυτό το έργο άνοιξε ουσιαστικά τα φτερά της. Τα απογείωσαν τα τραγούδια και τους έδωσαν ένα ειδικό βάρος που σπάνια συναντάμε στην ελληνική δισκογραφία. Απόψε θα τα ακούσουμε μέσα από την ερμηνεία. Θα τους ξαναπώ γιατί αξίζει, γιατί κουράστηκαν για όλη αυτή τη δουλειά που θα παρουσιάσουν απόψε. Ο Μπάμπης Κυπριωτάκης στο μπουζούκι, το Σταύρο Μπούζιο στο ακορντεόν, Κώστας Μεγούρης στο μπάσο, ο Ανδρένος Κατσούρης χρουστά, ο Κυριάκος Μαρκόγεννης κιθάρα και στο τραγούδι Παναγιώτης Παντονίου, Κριτούλια Κλαρδά και Γιώργος Αργυρόπουλος. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί τα προσέγγισαν με σεβασμό και υψηλή αισθητική, δίνοντάς τους χρώμα και ζωντάνια μέσα από τη δική τους ξεχωριστή ερμηνεία. Για την κληρέστερη παρουσίαση του αφιερώματος, θεωρήσαμε άξια λόγου την ανάγνωση αποσπασμάτων λογοτεχνικών κειμένων και μαρτυριών εμπνευσμένων από τη μικρασιατική καταστροφή, την μεγάλη έξοδο των προσφύγων και με την μεταστέγασή τους στην Ελλάδα, τη μετεκατάστασή τους, που σήμανε το τέλος της πολιτικής της μεγάλης ιδέας και την συρρήγνωση του ελληνισμού στα ελλαδικά όρια του. Είναι προφανές ότι η μνήμη των γεγονότων αυτών διατηρείται άσβηστη στη λογοτεχνία μας, κυρίως στη πεζογραφία, που έχει να παρουσιάσει αρκετά πολύ αξιόλογα σχετικά έργα. Μια απάντηση στο πού οφείλεται η αξία αυτών των έργων βρίσκεται στα λόγια του Ιταλού συγγραφέα Αντώνιο Ταμπούκι. Ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι να φυτρώνει εκεί που δεν τις παίρνουν, να χώνει τη μύτη της παντού, εκεί όπου αρχίζουν οι παραλήψεις και τα καλά κρυμμένα μυστικά που οι ιστορικοί αφήνουν έξω από την ιστορία. Η επιλογή των αποσπασμάτων δεν ήταν εύκολη. Η ζυγαριά έπρεπε να ισορροπήσει. Οι Τούρκοι από τα γύρω χωριά, το κύριε Τσιλί, το Χαβουτσιλί, το Μπαλατζίκ, μας τιμούσανε και μας θαυμάζανε. Έκοβε, λέει, το μυαλό μας και ήμασταν εργατικοί. Και εμείς, είναι αλήθεια, ποτέ δεν τους δίναμε αφορμή να αλλάξουν γνώμη. Με τον καλό λόγο στεκόμαστε και με τον παξής. Μέρα δεν περνούσε που να μην κατεβούνε στην αγορά μας Τούρκοι χωριάτες. Φέρανε ξύλα, κάρβουνα, πουλερικά, καϊμάκια, αυγά, τυριά, όλα τα μπερκέτια της Ανατολής. Τα πουλούσαν στο παζάρι και αγόραζαν ύστερα από τα μαγαζιά μας ό,τι είχαν ανάγκη. Το βράδυ ξαναγυρίζανε στα χωριά τους. Μερικοί μέναν μουσαφιρέοι σε φιλικά σπίτια. Τρώγανε ψωμί μαζί μας και κοιμότανε στα στρώματά μας. Το ίδιο κάνανε και οι δικοί μας όταν πήγαιναν κατά τα τουρκοχώρια για να αγοράσουν βόδια, άλογα ή μαζεμένο το γάλα της χρονιάς. Όταν ανταμώναμε ξεμοναχιασμένοι στα βουνά, χαιρετιόμαστε με τεμενάδες,
καλημερίσματα και καλησπερίσματα. Σάμπα χαλαρινίζ, χαΐρ ολσούν. Άξαμ λαρινίζ, χαΐρ ολσούν. Διδό σωτηρίου, ματωμένα χώματα. Τετάρτη που έφυγα, δεν μπόρεσα να μάθω τίποτε άλλο.